Γεια χαρά σε όλους και καλή εβδομάδα και καλό μήνα, γιατί έχουμε και τα δύο. Θα υποδεχτούμε τον Ιούλιο και την εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα όπως μας αρέσει, με μια γκιταρίτιδα και όχι μόνο. Επιστροφή λοιπόν στα δικά μας τα αγαπημένα, στην κιθάρα, στη μουσική, με αυτή την κιταρίτιδα να ξελαμπικάρει το μυαλό μας, να φτιαχτεί και η διάθεσή μας και να φύγει και η ψιλοτοξικότητα που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες γενικά λόγω των γεγονότων. Έχουμε λοιπόν κιταρίτιδα και σήμερα παιδιά θα δούμε κάποιες βασικές ασκήσεις που θα βοηθήσουν και στο δεξί χέρι στην πένα και στο αριστερό στην ενδυνάμωση κυρίως του παράμεσου και του μικρού που είναι δύο δάχτυλα πιο αδύναμα από τον δείκτη και από το μέσο και κάποιες άλλες ασκήσεις σε συνδυασμό αυτών των δύο για να συγχρονίζουμε, που θα βοηθήσουν μάλλον να συγχρονίζουμε καλύτερα το δεξί με το αριστερό χέρι. Και όχι μόνον, στο τέλος σας έχω και μια πολύ πολύ ωραία έκπληξη. Πριν πάμε στην πρώτη άσκηση που αφορά στο δεξί χέρι και είναι η πιο απλή, να σας πω ότι καλό είναι να έχουμε ένα μετρονόμο. Δυστυχώς εγώ δεν έχω σήμερα, αλλά γενικά παιδιά ο μετρονόμος βοηθάει πάρα πολύ στο practice, στην εξάσκηση, γιατί οι ασκήσεις γι' αυτό το λόγο γίνονται. Και για να δυναμώνουμε δάχτυλα, χέρια κτλ, αλλά να βελτιώνουμε το παίξιμό μας, να γίνεται όλο ένα και πιο σωστό και κυρίως μέσα στο ρυθμό. Αυτό θέλουμε. Και όλες οι ασκήσεις, θα το πω μια αρχή που ισχύει για οποιαδήποτε άσκηση, πρέπει να παίζονται σε ταχύτητες που μπορούμε να παίξουμε και να ανταπεξέλθουμε και να βγαίνουν οι νότες καθαρές. Γι' αυτό θέλουμε το μετρονόμο να μας οδηγεί, έτσι. Δεν έχει κανένα νόημα να βάζουμε το μετρονόμο σε μια ταχύτητα που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και να βγαίνει μια βρωμιά. Θα το δούμε σε λιγάκι. Πάρτε λοιπόν το μετρονόμο σας, βάλτε τον περίπου στο 100 και διαλέξτε οποιαδήποτε χορδή θέλετε και παίξτε για κάποια λεπτά, ένα, όσο θέλετε, πενιές προς τα κάτω. Αλλά να είστε in time ακριβώς έτσι, δηλαδή ο μετρονόμος είναι... Ανατακτά χρονικά διαστήματα, 1-2 λεπτά μέχρι να βαρεθείτε, αυξάνετε την ταχύτητα μέχρι να φτάσετε στο όριο που μπορεί ο καθένας, έτσι. Αλλά να είμαστε πάντοτε μαζί με το μετρονόμο, μέχρι εκεί που μπορούμε και να βγαίνουν πάντοτε οι νότες, πολύ βασικό, γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω, καθαρά. Εάν δούμε ότι φτάνουμε στο όριό μας, σταματάμε. Η επόμενη που πάλι είναι για το δεξί χέρι, είναι το ίδιο πράγμα, ξεκινάμε πάλι από μια ταχύτητα κοντά στο 100, αλλά παίζουμε πάνω κάτω. Ανεβάζουμε την ταχύτητα στο μετρονόμο. Όπου μπορεί ο καθένας να φτάσει να βγαίνουν οι νότες καθαρά. Αυτό αν το κάνουμε για 5-10 λεπτά κάθε μέρα, βελτιώνουμε πάρα πολύ την ταχύτητα στην πένα. Αλλάζουμε χέρι τώρα και πάμε στο αριστερό και στη δεύτερη άσκηση. Μια άσκηση που θα μας βοηθήσει να δυναμώσουμε τον παράμεσο και τον μικρό, που είναι όπως είπαμε και πριν δύο δάχτυλα πιο αδύναμα από ότι είναι ο δείκτης και ο μέσος. Διαλέξτε οποιαδήποτε νότα θέλετε. Εμείς εδώ για παράδειγμα θα πάρουμε τη νότα λα στη μη χορδή εδώ. Τοποθετούμε τον δείκτη. Βάλτε το μετρονόμο σας μεταξύ 80 και 100 ανάλογα όπου σας βολεύει και κρατώντας το δείκτη πάνω στη νότα τη λα, στη ζυγμένη περίπτωση, αρχίστε να κάνετε αυτό το hammer, πώς λέγεται, επίρρηση νομίζω, αρχικά με τον μέσο, ως εξής. Για 20 δευτερόλεπτα, μισό λεπτό περίπου. Και χωρίς να σταματήσετε, αλλάξτε το δάχτυλο με τον παράμεσο. Για άλλα 20 δευτερόλεπτα, μισό λεπτό. Και μετά το μικρό. Το ίδιο. Επιστροφή. Από 20 δευτερόλεπτα, ξαναλέω, έως μισό λεπτό το κάθε δάχτυλο. Και στη συνέχεια ανεβάστε την ταχύτητα. Οι ίδιοι χρόνοι.
το ίδιο και το ίδιο όσο μπορείτε. Πάντα θα θυμίσω να βγαίνουν καθαρά. Το όριο που θα βάλετε στην ταχύτητα είναι αυτό που θα δεν θα βγάλετε μία βρώμικη νότα. Το πιο σημαντικό στην εξάσκηση είναι αυτό, παιδιά. Δηλαδή ένα μετρονόμος μας είναι εδώ. Να μην χάνουμε καμία νότα, να είμαστε πάντοτε σωστά μέσα στο ρυθμό, αλλιώς δεν έχει νόημα, αν δεν προλαβαίνουμε. Κάντε ένα διάλειμμα, ξεκουραστείτε λίγο γιατί πονάει το χέρι και υπάρχουν και τενοντίτιδες, μην πάθουμε καμιά ζημιά, και αφού αράξουμε λιγάκι και ξεκουραστούμε, πάμε στην επόμενη άσκηση που είναι παρόμοια με αυτήν, πάλι ξεκινώντας από αργή ταχύτητα, με την εξής διαφορά, ότι εδώ θα κάνουμε πάλι ο δείκτης στη λα, ξεκινάμε με τον ίδιο τρόπο. Πάλι για 20 δευτερόλεπτα, μισό λεπτό, αλλά χωρίς να σταματήσουμε, θα κάνουμε το εξής. Δεν θα μείνει ο δείκτης και θα κάνουμε από εδώ ό,τι κάναμε πριν. Κάνουμε το εξής. Δεύτερο βήμα. Έτσι, πάλι για μισό λεπτό. Όλα αυτά, την κάθε αλλαγή εκεί γύρω στα 20 δευτερόλεπτα με μισό λεπτό και η ίδια διαδικασία πιο γρήγορα μετά. Πολύ χρήσιμη άσκηση, παιδιά, είναι λίγο κουραστική γιατί πιάνονται τα χέρια, ξανά σας ευχηστώ την προσοχή να μην υπερβαίνετε τα όρια, μα πάνω να μου διάσει το χέρι σταματάμε. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ, δυναμώνει πάρα πολύ τα δύο δάχτυλα που δεν είναι το ίδιο δυνατά με τα δύο πρώτα και μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορούμε να κάνουμε πιο πολύπλοκα πράγματα τα οποία θα δούμε αργότερα κάποια άλλη στιγμή. Πάμε τώρα στο τρίτο group, ας το πούμε έτσι, των ασκήσεων που συνδυάζουν και τα δύο χέρια, ξεκινώντας με την πιο απλή all time classic. Θα τη δείξουμε μάλλον από την νότα λα εδώ και είναι το εξής γνωστό. Η πένα είναι, ξεκινάμε από πάνω προς τα κάτω, στην επόμενη χορδή το ίδιο και επιστροφή. Και εδώ, όπως και παντού, ισχύει αυτό που λέμε από την αρχή, με την ταχύτητα, με το μετρονόμο, που να μην υπερβούμε το όριό μας. Να είμαστε πάντοτε in time, όπου μπορεί ο καθένας. Δεν έχει νόημα δηλαδή μια άσκηση αν παίξει κανείς και ακουστεί κάτι τέτοιο. Δεν κερδίζεις τίποτε, μόνο κακό κάνεις. Πρέπει, θα ξαναπώ, η ταχύτητα που... Η maximum που θα παίξουμε την οποιαδήποτε άσκηση και αυτές που συζητάμε σήμερα αλλά και οποιαδήποτε να είναι αυτή που μπορούμε να παίξουμε και σιγά σιγά θα βελτιωνόμαστε. Βάλτε λοιπόν το μετρονόμο αργά αρχή, κάντε όλο τον κύκλο. Και αυξάνετε την ταχύτητα μέχρι το όριο του καθενός. Αυτή είναι η πρώτη που είναι και η πιο απλή. Η επόμενη άσκηση μοιάζει με αυτήν, αλλά είναι πιο πολύπλοκη και έχει και την ανάποδη κίνηση. Θα την ξεκινήσουμε από τη φα τη νότα, γιατί πρέπει να κάνουμε όλη την ταστιέρα και παίζοντας εδώ είναι και πιο μεγάλα τα διαστήματα και ανοίγουν και τα δάχτυλα. Σε λίγο θα δούμε και κάποιες ασκήσεις για να ανοίγουν και τα δάχτυλα μας, να φτάνουμε να παίζουμε με μεγαλύτερη ευκολία μεγάλα διαστήματα. Είναι λοιπόν ίδια ό,τι κάναμε μέχρι με την προηγούμενη, αλλά θα ξεκινήσουμε από φα, πάλι η πένα από πάνω προς τα κάτω. Αλλά μόλις φτάσουμε εδώ στη μη τη χορδή και κάνουμε το τελευταίο, τις τέσσερις τελευταίες, αντί να επιστρέψουμε πίσω, όπως κάναμε στην προηγούμενη, εδώ κάνουμε το εξής. Παίζω τις δύο τελευταίες. Μόλις φτάσουμε εδώ, ανεβαίνουμε ένα διάστημα, ξεκινώντας πάλι με την πένα προς τα κάτω και κάνουμε ανάποδο δακτυλισμό.
Και μόλις φτάσουμε εδώ κάνουμε το ανάποδο. Ανεβαίνουμε ένα διάστημα, πάλι ξεκινάμε με την πένα προς τα κάτω. Ανεβαίνουμε και ανάποδα. Ένα ημιτόνιο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Φτάνουμε μέχρι εδώ. Στην οκτάβα, ας πούμε, που ξεκινάμε από το, από το μη. Και τώρα όλο ανάποδο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Φαίνεται λίγο σπαστική και μεγάλη και κουραστική, αλλά πιστέψτε με, παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ, με την προϋπόθεση πάντα αργά και καθαρά όσο μπορούμε. Η επόμενη άσκηση είναι λίγο πιο περίεργη και πιο πολύπλοκη, αλλά βοηθάει πάρα πολύ στον συγχρονισμό των δύο χεριών, της πενιάς, ας το πούμε έτσι, και του οποιοδήποτε δακτυλισμού κάνουμε, για να μπορούμε να τα συγχρονίζουμε πιο εύκολα. Θα την ξεκινήσουμε από εδώ, από τη φα, τη νότα, και έχει το εξής ρυφάκι. Δύο φορές, η πένα από πάνω προς τα κάτω, φα διέση φα. Επόμενο, σολ με τον παράμεσο και φα διέση με το μέσο. Και το ίδιο με τα επόμενα δάκτυλα. Επιστροφή και επιστροφή. Όλοι μαζί δηλαδή. Να πω επίσης ότι μπορούμε, γιατί είναι σπαστικό συνέχεια το ίδιο, μπορούμε να κάνουμε το εξής, μπορούμε να την περπατήσουμε λιγάκι, δηλαδή να ξεκινήσουμε από τη φα και μόλις τελειώσει να ανέβουμε ένα ημιτόνιο. Το ίδιο. Και ούτω καθεξής κάνουμε όλη τη βόλτα και γυρνάμε πίσω. Βοηθάει πάρα πολύ στο συγχρονισμό της πένας. Και αυτή, ξεκινάμε αργά, πάμε όσο γρήγορα μπορούμε να βγαίνουν οι νότες πάντοτε καθαρά. Θα σας τρίξω με αυτό. Και τέλος, πριν πάμε στην έκπληξη, να σας πω και μία άλλη που, και αυτή κλασική, που βοηθάει στο να ανοίγουν τα δάχτυλα. Μπορούμε να κάνουμε, ξεκινώντας από τη λα, ανά δύο διαστήματα. Και όσο περνάει ο καιρός, αν είστε έτσι σε πιο αρχάριο στάδιο, θα ανοίγουν τα δάχτυλα και θα μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το φα που είναι για το ζητούμενο. Και πριν πάμε στην εκπληξούλα που σας είπα, στο δωράκι το μικρό, να πω, παιδιά, το εξής. Μπορεί ο καθένας να κάνει και δικές του παραλλαγές, patterns και πατέντες, με τη φαντασία του, έτσι. Δηλαδή αυτή που δείξαμε, ας πούμε, με τις τέσσερις νότες στην κάθε χορδή και τα λοιπά, μπορεί να παίξετε εσείς μια παραλλαγή, μπορεί να παίξετε 1, 2, 4 ή 1, 3, 1, 3, 4 ή 1, 4, 2, 3, ξέρω εγώ. Ό,τι θέλετε, έτσι, αρκεί να τηρούμε πάντοτε αυτό το βασικότερο κανόνα που είπαμε 400 φορές σήμερα. Σε ταχύτητα που να μας επιτρέπει να βγαίνουν οι νότες καθαρά. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα η εξάσκηση. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ασκησούλες αρχικά, βασικές. Έχει πάρα πολλές. Έχουμε καιρό να δείξουμε και άλλα πραγματάκια πιο χρήσιμα, με έτσι πιο complicated, που λένε και στο χωριό μου. Πριν η εκπληξούλα τώρα... πριν μια εβδομάδα περίπου, έτσι ήμουν λίγο
κάπως περίεργα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς βλέπετε, μας ακολουθείτε και στο Instagram. Εκεί ανέβασα το περίφημο που το ζητάνε εδώ οι φίλοι του καναλιού χρόνια, Comfortably Numb. Μόνο το solo του και τα δύο, το βάλα στο Instagram και θα βάλω κάτω, παιδιά, στην περιγραφή το link από το βιντεάκι αυτό, για να θα το φορτώσω δηλαδή στο άλλο κανάλι, στον Κιταρίτιδα, που βάζαμε το Guitar Contest, αν θυμάστε. Μπείτε λοιπόν κάτω στην περιγραφή, θα καταλάβετε εκεί, θα σας πω, δείτε το Comfortably Numb εδώ, πατήστε το link και δείτε όλο το βιντεάκι, τα σόλα μόνο, έτσι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, να είστε καλά. Την Πέμπτη το βασικότερο, αντί για σήμερα, ήθελα έτσι να κάνω μια Κιταρίτιδα λίγο, να ξαλαμπικάρουμε όπως είπαμε στην αρχή. Την Πέμπτη που μας έρχεται θα έχουμε πλήρη ενημέρωση, stay tuned που λένε, να είστε συντονισμένοι, γιατί την Πέμπτη που μας έρχεται θα εξηγήσουμε ακριβώς όλη τη διαδικασία με τα μαθήματα που θα ξεκινήσουμε εδώ παρέα από το Σεπτέμβριο. Να είστε καλά, κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε, γράψτε μου τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Ανανέουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη που μας έρχεται. Γεια τε χαρά σε όλους.